Λοιπόν. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Χρήστο Ξάνθη τώρα. Όχι. Λάθος. Αφήνει το μικρόφωνο. Δεν γίνεται για... και σήμερα ζωντανά. Για σήμερα το άφησε το μικρόφωνο. Λάθος. Έγινε ο ίδιος είδηση. Για δείτε να δούμε ολόκληρη τη φωτογραφία. Πολύ ευχάριστη είδηση, λοιπόν, μάλιστα. Είναι ο Χρήστος Ξάνθης, ο καλός συνάδελφος. Ο συνεργάτης μας, ο βασικός, αυτός που κάθε μέρα σας δίνει ζωντανά τα όσα συμβαίνουν στην περιφέρεια μέσω του Skype και ζωντανών συνδέσεων. Τον βλέπουμε εδώ με την αγαπημένη του Κωνσταντίνα Παπουτσί, η οποία είναι και έγκυος. Σε λίγο θα γίνει μπαμπάς ο Χρήστος Ξάνθης. Ό,τι μας έστειλε τις φωτογραφίες ο δαιμόνιος ρεπόρτερ μας, ο Νίκος Ήφαντος, που τον πέτυχε εκεί στο Δημαρχείο. Τον εντόπισε, γιατί πρέπει να πούμε ότι ως επτασφράγιστο μυστικό κρατούσε ο Χρήστος το γεγονός ότι σήμερα θα τελούσε το γάμο του, πολιτικό γάμο βεβαίως, πολιτικό στο Δημορχείο ναι. της. Θα κάνει και θρησκευτικό όμως, γιατί έχει Πάτρας. Πολύ καλή σχέση όπως έχει με την Εκκλησία ο Χρήστος. Θα κάνει και θρησκευτικό αργότερα μετά τη γέννηση του παιδιού. Θα κάνουν γαμοβάφτιση που λέμε. Ναι, ακριβώς. Ξέρεις. Ναι, είναι πολύ της μόδας αυτό. Ναι. Λοιπόν, να τους ευχηθούμε πάντως. Τους εντόπισε όμως. Ο Νίκος Ήφαντος. Άρα ο Νίκος φταίει για όλο αυτό το οποίο μεταδίδουμε τώρα. Έτσι, Νίκος Ήφαντος τους εντόπισε, αλλιώς δεν θα είχαμε... Για κάτι ένα τηλέφωνο στον Νίκο παρακαλώ, γιατί πρέπει να τον έχουμε τηλεφωνικά στον αέρα, αν μπορεί. Αν μπορεί είπα. Για να μας δώσει και το κλίμα, αλλά ξέρω ότι εγώ μίλησα και με τον Χρήστο και χθες και σήμερα είναι πλέη σε πελάγη ευτυχίας και η Κωνσταντίνα του, έτσι. Να Χρήστο ζήσουν, μου, λοιπόν. Να είσαι καλά, νομίζω θα είσαι μαζί μας την Τρίτη. Ούτως ή άλλως. Δεν θα πάει αλλαγή ταξίδι του μέλητος τώρα. Άλλωστε και είναι έγκυος Κωνσταντίνα και γεννάει πολύ γρήγορα. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν θα πάνε ταξίδι του μέλητος τώρα. Μ' αρέσει το παπιό που φοράει. Δήμητρα, δεν ξέρω, για πες. Είναι πάρα πολύ ωραίο και οι δύο και στιλιστικά και όλα. Και ούτως ή άλλως λάμπουν, γιατί είναι η πιο ευχάριστη μέρα της ζωής τους. Οπότε πώς θα μπορούσε να μην είναι όμορφη. Και η νύφη φυσικά που είναι έτοιμη να γίνει και μανούλα είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι, ναι. Και συγκινούμαστε πάρα πολύ, γιατί με τον Χρήστο ξεκινήσαμε και μαζί και όλες και είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι και πολύ νεαρός. Είστε μαζί από την αρχή, έτσι. Ξεκινήσαμε μαζί, ναι, και είναι πολύ συγκινητικό να τον βλέπουμε έτσι να προχωράει στη ζωή του με τόσο ωραία βήματα και σημαντικά. Χρήστος Ξάνθης, λοιπόν, από τα εκλεκτά παιδιά της δημοσιογραφίας, εγώ έτσι θα το πω, πραγματικά δουλευταράς και με τα αυτιά ανοιχτά να ακούει και να εφαρμόζει. Γι' αυτό και έχει γίνει τόσο καλός ρεπόρτερ και στο ζωντανά. Δεν ξέρω, έχουμε τον Νίκο. Δεν έχουμε τον Νίκο Ήφαντο, τον πήρατε. Okay. Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πεις κάτι για τον κύριο Ξάνθη. Να είναι καλότυχος βεβαίως, να είναι πάντα στις επάλξεις, μάχημος δημοσιογράφος και βεβαίως υγεία στην οικογένειά του που τώρα δημιουργεί. Έχουμε τον Νίκο. Νίκο. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Πού τους πέτυχες? Νομίζατε τη ιδέα τους ξεδρύπωνα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, ο Χρήστος Ξάνθης, λοιπόν, στις 7 παρα 10, ακριβώς τώρα, πιστό στο ραντεβού του, ήταν μπροστά από το δημοτικό κατάστημα της Πάτρας. Και η νύφη, η Κωνσταντίνα Παπουτσί, ήρθε με τα πόδια, παρακαλώ, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ήρθε στο Δημαρχείο ακριβώς στις 7 η ώρα, οπότε και ξεκίνησε η τελετή. Τι να πούμε. Α, τώρα πριν από λίγο δηλαδή πρέπει να ολοκληρώθηκε, Νίκο. Ναι, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα. Ξεκίνησε γύρω στις 7, 7 και 5. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα. Περιχαρίσω, Χρήστος, πρέπει να σας πω. Και δεν τον αίσθησε και η νύφη. Δεν την περίμενε. Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Αντιθέτως. Το ραντεβού ήταν... κανονικά, σε 7 η ώρα μου είπε ο Χρήστος Ραδινίδη, ακριβώς σε 7 η ώρα ήρθε με τα πόδια. Ήταν κάτι που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε να καταθέσω έτσι ένα προσωπικό συνέστημα. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα. Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο. Αλλά όμως ήταν κάτι που για μένα προσωπικά, όπως και για όλους εσάς όπως φαντάζομαι, που ξέρουμε καλά ποιος είναι ο Χρήστος, τι παιδί είναι, τι συνάδελφος είναι. Ήταν κάτι πραγματικά συγκινητικό, έτσι όπως το είδε, έτσι όπως τουλάχιστον το κατέγραψα και για όση ώρα μίλησα και με τον Χρήστο αλλά και με τους γονείς του και οι ίδιοι πλέον σε πελάγη ευτυχίας. Φαντάζομαι ότι πήγα να τον βγάλω Skype ζωντανά, αλλά τελικά δεν μου το σήκωσε το τηλέφωνο, μάλλον το έχεις στην τσέπη. Δεν γινόταν εκείνη την ώρα, πέσαμε στην ώρα της έναρξης τελετής. Ναι. Οπότε ήταν λίγο τεχνικά δύσκολο τουλάχιστον να συμβεί κάτι τέτοιο.
Όπως και να έχει, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή ζωή, να ευχηθούμε την κορούλα που περιμένουν σε λίγους μήνες να είναι. Α, μας έδωσε και την είδηση ότι είναι κόρη το παιδί που περιμένει ο Χρήστος. Έχω ρεπορτάζ, έχω ρεπορτάζ. Είσαι δαιμόνιος, Νίκος Ήφαντε. Έχω ρεπορτάζ. Να είναι καλά τα παιδιά, να ζήσουν ευτυχισμένα και η κορούλα που θα υποδεχθούν να έρθει με το καλό σε λίγους μήνες και να ζήσουν ευτυχισμένα πάρα πολλά χρόνια με την οικογένειά τους. Και μια και μιλάμε για οικογενειακές στιγμές του Super B News, να σου ευχηθούμε και εσένα και τα γενέθλια της κόρης σου. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ θερμά. Να χαίρεσαι τα Αλεξάνδρα σου και εσύ και αγαπημένη μας Βίκη Αθανασοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια καλά, δεν συζητώ για το καλή, επιτυχία και στους δύο στις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει η κοινωνία. Ναι, αλλά πρέπει να σε περιμένουμε σύντομα εδώ στο Super B για να μας τα πεις από κοντά αυτά, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως και θα γίνει σύντομα. Ναι.